Μεγάλη, Λέι. Έχουμε χρόνο για κανένα τεντουδάκι, απαρέσουμε τίποτα. Ναι, βέβαια, τι θες να κάνεις. Ένα ονοματάκι έτσι, ένα μικρό να πούμε, λίγο της κοπελιάς μου. Ονοματάκι, πού θα το πάρεις. Εδώ, καρδιά να πούμε, καρδιά. Ω, λίγο κανακόζος, κανά έτσι να δούμε πώς θα μας βγει. Βγάλε. Καλά. Δώσε. Ονοματάκι, δεν θες. Ναι. Να βάλω καλά. Τι είναι αυτό. Καλά. Δώσε ρε όνομα, δεν θα κάνεις. Δώσε. Ναι ρε, δώσε. Δεν έχω άλλα ρε φίλε. Έλα γόρι μου, έλα μέσα να σου κάνω ονοματάκι, έλα. Κάνεις καλό έτσι. Ναι ρε. Κάνουμε καμιά τραγωδία να πούμε. Όχι ρε, πρώτη δουλειά. Τι έγινε, σας έλειψα. Καλώς ήρθες σε μια καινούρια, φρέσκια και λαχταριστή Τρίλεπτη Τρίτη. Μια εκπομπή για όλους τους tattoo enthusiasts, όπου απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις και μιλάμε για τα τατουατζίδικα θέματα, τα οποία τα αναλύουμε συνήθως μέσα σε 3 λεπτά. Πάμε όμως τώρα γρήγορα να δούμε την σημερινή μας ερώτηση. Να λοιπόν, η Νικολέτα ενδιαφέρεται να μάθει το πώς υπολογίζεται το κόστος ενός τατουάζ. Νικολέτα μου, πολύ καλή ερώτηση. Πάμε να βάλουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ και φύγαμε. Φαντάζομαι πολλοί έχουν την ίδια πορεία με σένα. Πώς υπολογίζεται το κόστος, η τελική τιμή ενός τατουάζ. Λοιπόν, εξ αρχής να πούμε ότι στα περισσότερα και καλά tattoo studio υπάρχει μία τιμή εκκίνησης. Η τιμή αυτή καθορίζεται συνήθως στα 50 ευρώ. Μέσα σε αυτό το κόστος μπορείς να κάνεις ένα μικρό όνομα, μία ημερομηνία ή ένα μικρό συμβολάκι. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως αν κάποιος θελήσει 2 ονόματα, 2 ημερομηνίες ή 2 διαφορετικά συμβολάκια, το κόστος θα είναι 50 συν 50. Από τη στιγμή που θα έχει ανοιχτεί ένας καινούριος πάγκος, καινούρια αναλώσιμα, καινούριες βελόνες, το κόστος συρρυκνώνεται αρκετά. Τώρα, τι γίνεται στα μεγαλύτερα σχέδια? Πώς λειτουργεί εκεί το θέμα? Σε πολλά μέρη του κόσμου συνηθίζεται η τιμή να χρεώνεται ανά ώρα. Πόση ώρα θέλει ένα τατού για να ολοκληρωθεί? Ανά ώρα είναι και η χρέωση. Εργατόρα δηλαδή. Στο εξωτερικό παραδείγματος χάρη, ένας καλός tattoo artist μπορεί να χρεώνει 100, 150 μέχρι και 200 ευρώ την ώρα. Επίσης, σε πολλά tattoo studio στον κόσμο, όπως στην Αμερική, συνηθίζεται να χρεώνεται και το λεγόμενο consultation. Είναι δηλαδή μια προκαταρκτική συνεδρία όπου ο tattoo artist θα καθίσει να συζητήσει μαζί με τον πελάτη για το επικείμενο tattoo σχέδιο. Στην Ελλάδα βέβαια τα πράγματα λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Δεν έχω ακούσει για κανένα tattoo studio που χρεώνει το consultation, την προκαταρκτική συνεδρία δηλαδή. Επίσης στην Ελλάδα ένας πάρα πολύ γενικός κανόνας ως προς τις χρεώσεις ανά ώρα συνήθως κυμαίνεται γύρω στα 50 ευρώ. Άρα, ας πούμε, το τατουάζ σου θέλει 2 ώρες για να ολοκληρωθεί. Θα πληρώσεις 50 ευρώ το πλαφόν συν 50 ευρώ για κάθε ώρα. Άρα το τελικό σου κόστος θα κυμαίνεται περίπου στα 100 με 150 ευρώ. Έχω βέβαια ακούσει για περιπτώσεις όπου ο tattoo artist σε tattoo studio που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο τρενάρουνε, παίρνουν το χρόνο τους, αργούνε λίγο ως προς το σχέδιο, έτσι ώστε οι πονηρούλιδες να χρεώσουν λίγο παραπάνω. Για μένα προσωπικά, ο πιο σωστός τρόπος κοστολόγησης ενός τατουάζ είναι μία fixed τιμή που να τη γνωρίζει ο πελάτης εξ αρχής. Τώρα, πώς καθορίζεται αυτή η τιμή? Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στο τελικό κόστος? Ένας παράγοντας είναι το μέγεθος του τατουάζ. Άλλο είναι να κάνεις ένα τατουάζ π.χ. 10 εκατοστά και άλλο είναι να το κάνεις σε μια ολόκληρη πλάτη. Ξέρεις πόσες φορές με έχουν ρωτήσει: Χρήστο, θέλω ένα τατουάζ τόσο, πόσο θα στοιχίσει? Δεν μπορείς να καθορίσεις την τιμή ενός τατουάζ με βάση το μέγεθος μόνο. Ένας άλλος παράγοντας είναι η λεπτομέρεια που θα έχει το σχέδιό σου. Ένα σχέδιο 10 εκατοστών μπορεί να έχει τόση λεπτομέρεια που να θέλει παραπάνω χρόνο για την υλοποίησή του. Όσο πιο σύνθετο είναι το σχέδιο, τόσο μεγαλύτερο να περιμένεις ότι θα είναι το κόστος. Άλλος παράγοντας είναι και το στυλ, η τεχνοτροπία δηλαδή. Στις μέρες μας τα τατουάζ έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που υπάρχουν πάρα πολλές τεχνοτροπίες και διαφορετικά στυλ τα οποία μπορείς να ακολουθήσεις και να κάνεις πάνω σου. Το καθένα έχει τον δικό του βαθμό δυσκολίας. Ας πάρουμε όμως για παράδειγμα ένα ρεαλιστικό σχέδιο και ένα γεωμετρικό σχέδιο. Ποιο πιστεύεις ότι θα κοστίσει περισσότερο για το ίδιο μέγεθος? Και φυσικά, αν θα έχει χρώμα
ή όχι. Ναι, τα τατουάζ που έχουν χρώμα κοστίζουν παραπάνω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα χρώματα έχουν μεγαλύτερο κόστος επειδή κοστίζουν περισσότερο σαν χρωστικές. Ας πούμε πως θέλεις να γράψεις ένα ονοματάκι. Και παρεπιπτόντως θα βάλω και ένα link εδώ πιο πάνω για όσους σκέφτονται να κάνουν τατουάζ ένα όνομα. Πες όμως πως θες να κάνεις ένα όνομα, αλλά αντί για μαύρο θέλεις να το κάνεις κόκκινο, πράσινο ή μπλε. Θα στοιχήσει περισσότερο το χρώμα από ότι το μαύρο? Όχι φυσικά. Θα κοστίσει ακριβώς το ίδιο. Ο λόγος που τα τατουάζ με χρώμα κοστίζουν περισσότερο είναι ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εκτέλεσή τους. Τώρα όμως πάμε στον πιο κρίσιμο παράγοντα κατά την άποψή μου. Είναι η εμπειρία του καλλιτέχνη. Έχεις αναρωτηθεί, Νικολέτα μου, γιατί τα καλά tattoo studio χρεώνουν παραπάνω από ότι ενδεχομένως κάποια συνοικιακά μαγαζιά? Ο λόγος είναι ότι έχουν πιο καλούς και πιο έμπειρους καλλιτέχνες. Και έτσι, για να λέμε την αλήθεια, αυτούς θα εμπιστευτείς. Ακόμα και για κάτι φαινομενικά απλό, πρέπει να εμπιστευτείς έναν καλό tattoo artist για να το εκτελέσει σωστά και ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Γιατί στην τελική, εσύ θα το φοράς πάνω σου για όλη σου τη ζωή. Άρα, ψάξου καλά, Νικολέτα μου, πριν δεσμευτείς με ένα μέτριο σχέδιο πάνω σου. Αυτά είχα να πω ως προς τις τιμές. Το καλύτερο βέβαια είναι να καθίσεις και να συζητήσεις μαζί με τον tattoo artist σου. Να βρείτε μαζί μια ιδανική λύση που να ανταποκρίνεται στο δικό σου πορτοφόλι, στο δικό σου κόστος ή αυτό που έχεις στο μυαλό σου, εν πάση περιπτώσει, και το σχέδιο να εκτελεστεί σωστά, γιατί γίνεται μία φορά. Τώρα, αν και εσύ που μας παρακολουθείς έχεις τη δική σου ερώτηση, γράψ' την εδώ πιο κάτω στα σχόλια και θα χαρώ πάρα πολύ να τη διαβάσω και γιατί όχι να την απαντήσω με ένα καινούριο βιντεάκι. Α, και πριν ξεχάσω! Ναι, διαγωνισμός δωρεάν τατουάζ. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ήδη, και στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρεις ένα link το οποίο λέει δωρεάν τατουάζ. Πατάς πάνω και μου αφήνεις τα στοιχεία σου. Τόσο απλά. Για όσους από εσάς είστε ήδη συνδρομητές, μην ξεχάσετε να πατήσετε το link για να μπορείτε να μπείτε και εσείς στην κλήρωση για το δωρεάν τατουάζ. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης από τα στούντιο του Νίκο Tattoo Crew στην Δημητρίου Γούναρη. Τα λέμε την επόμενη φορά σε ένα ολόφρεσκο καινούριο επεισόδιο της Τρίληπτης Τρίτης. Καλά.